Θεατές, χαίρετε. Στιγμές, χρονικές, ημέρες, μήνες και χρόνια περνούν και ο άνθρωπος πασχίζει να δημιουργήσει, να προλάβει σε λίγο χρόνο πολλά πράγματα. Δεν γίνεται τίποτε το καλό χωρίς κάποια πίεση, χωρίς κάποια ένταση, χωρίς κάποια δύναμη να βάλει στις λειτουργίες του ο άνθρωπος. Όλα γίνονται με μια προσπάθεια, με έναν αγώνα. Κάποιες στιγμές όμως ο άνθρωπος νιώθει πιεσμένος, όπως λένε, μέσα σε ένα στρες, σε ένα άγχος, σε ένα πνίξιμο που δεν ξέρει τι του φταίει μερικές φορές. Άλλοτε καταλαβαίνει το φταίξιμο, άλλοτε νομίζει πως κάτι αόρατο, κρυφό, απροσδιόριστο τον πιέζει, τον πλακώνει. Χρειάζεται λοιπόν να μιλήσουμε για αυτό που το λένε στην απλή γλώσσα ψυχοπλάκωμα, που το λένε στρες, που μια μορφή του, όπως λένε και οι ειδικοί, είναι το άγχος. Μαζί μας σήμερα έχουμε τον ψυχίατρο, τον πατέρα Στυλιανό Καρπαθίου, ο οποίος έχει σπουδάσει μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, πολλά χρόνια, έχει μεγάλη πείρα και τον παρακαλέσαμε και είναι μαζί μας απόψε να αρχίσουμε μία έρευνα για ένα πρόβλημα, για την αρρώστια του καιρού μας, του αιώνα μας, για την αρρώστια των μεγαλοπόλεων, ακόμα και των χωριών. Θα μιλήσουμε για το άγχος λοιπόν, σήμερα εισαγωγικά. Θα δούμε τι σημαίνει άγχος, τις μορφές του και τις εκδηλώσεις του. Και θα ακολουθήσει και ότι βρέθη πολύ πρόθυμος ο πατήρ Στυλιανός να μας βοηθήσει σε αυτή την έρευνα που θα είναι μία προσφορά στον κόσμο που άγχεται, που πνίγεται, που τρέχει, δεν προλαβαίνει και μια φορά φτάνει σε μια νοσηρή κατάσταση αγχώδη από την οποία δεν μπορεί να βγει παρά μόνο με ειδική θεραπεία. Όλοι μας έχουμε περάσει το άγχος και είναι ανάγκη να το δούμε, να το εξετάσουμε θεωρητικά, πρακτικά, να δούμε λύσεις, αλλά σήμερα θα αρκεστούμε μόνο να δούμε τις μορφές του άγχους, τον ορισμό πρώτα και τις εκδηλώσεις του, τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Καλώς ήρθατε πατέρα Στυλιανέ στην εκπομπή μας και στο κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε για την μεγάλη προθυμία που έχετε παρά τις πάρα πολλές εργασίες σας και ότι ως ψυχίατρος και ως εφημέριος έχετε πραγματικά ένα άγχος των πολλών καθηκόντων, αλλά εσείς βέβαια έχετε την ηρεμία, το έχετε ξεπεράσει. Βοηθήστε μας λοιπόν να υπερβούμε και εμείς αυτό το άγχος και ας ξεκινήσουμε να το ερευνήσουμε. Εισαγωγικά σήμερα θα δούμε λίγα πράγματα, κατατοπιστικά, και μετά από κάποιες μέρες όταν θα ξαναμπορέσετε θα συνεχίσουμε δεύτερη, τρίτη ομιλία, θα δούμε τα αίτια όπως είπαμε σε άλλη ομιλία μετά από 40 περίπου μέρες που θα ευκαιρίσετε, τις συνέπειες του άγχους μετά, την πρόληψη του άγχους, τη θεραπεία του άγχους για να μπορέσουμε και αν μας ευλογήσει ο Κύριος να συνοψίσουμε σε μια μικρή έρευνα και να γράψουμε και ένα βιβλίο που θα μπορέσει να ωφελήσει τον κόσμο, όλο τον λαό. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Και εγώ ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ και σας παρακαλούμε. Και η τόσο έτσι ωραία εκπομπή σας, πάθη και απάθεια, ιδιαίτερα χαρακτηριστική και για το θεολογικό της έτσι νόημα, αλλά και για το ευρύτερο νόημα το οποίο εμπεριέχει και που μπορεί να απευθύνεται στον άνθρωπο κυρίως της εποχής μας. Μακάρι πάντα να ορθοτομεί η εκπομπή αυτή διημών πατέρα Εμμανουήλ το λόγο της αλήθειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και βέβαια εμείς δεν βλέπουμε απλώς θεολογικά αλλά κοινωνικά, ψυχολογικά, ψυχιατρικά
πνευματικά τα πάθη του ανθρώπου, πώς μπορούν να θεραπευτούν και να φτάσει ο άνθρωπος να γίνει απαθής. Το άγχος είναι μεγάλο πάθος, λοιπόν. Και βεβαίως είναι μεγάλο πάθος. Σαν λογικός, άγχος... λοιπόν, Πατέρ Στυλιανέ, βοηθήστε μας. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, χωρίς εισαγωγές και περιστροφές, να δούμε απρώτης πώς μπορούμε να ορίσουμε το άγχος. Επειδή είπατε ότι είναι μεγάλο πάθος το άγχος, ναι. Θυμάμαι έναν καθηγητή στο εξωτερικό, στη Γαλλία, ο οποίος είχε εκδώσει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, «Άγχος και ηρεμία», «Τρακιλιζασιόν», στο οποίο βιβλίο αναφερόνταν με ιδιαίτερο και πολύ σεβασμό στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Μάλιστα. Αλλά θα έρθει, πιστεύω, και η ώρα για να τα πούμε. Να ασχοληθούμε και με αυτό. Βεβαίως. Βέβαια, η ορθόδοξη θεολογία και η άσκηση και το ήθος γενικά προσφέρει την λύση του προβλήματος. Δηλαδή, τώρα να ασχοληθούμε με αυτό, με την λύση, ώστε να δούμε το πρόβλημα, να το περιγράψουμε. Να το περιγράψουμε, να το οριοθετήσουμε. Ωραία. Έτσι ακριβώς. Και να προβληματιστούμε πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Πώς ορίζουμε, λοιπόν, το άγχος, τι σημαίνει άγχος? Αρχή σοφίαση των ονομάτων επίστασης, να δούμε. Μάλιστα. Τι σημαίνει άγχος. Μάλιστα. Τι σημαίνει άγχο. Έτσι, στα λεξικά βλέπουμε ότι άγχος σημαίνει σφίγγω, αποπνίγω. Μάλιστα. Εξού και αγχώνει. Και αγχώνει, βέβαια. Είναι ακριβώς το εργαλείο εκείνο το οποίο δημιουργεί αυτήν την κατάσταση την κρεμάλα, που γνωρίζουμε, την κρεμάλα, έτσι, την απόπνιξη. Την κρεμάνε, δηλαδή, με το άγχος. Παράγωγο, μάλιστα, παράγωγο ακριβώς του άγχους είναι και η κοινάγχη. Το κοινό συνάχη. Κοινάγχη λέγεται, λοιπόν, στην ιατρική γλώσσα, έτσι. Επειδή δημιουργεί αυτό το, πνίξιμο, στο αυτό το πνίξιμο στο λαιμό. Βεβαίως. Επίσης, στην λατινική γλώσσα, μάλιστα, το αντίστοιχο ρήμα είναι άγκο. Άγκο. Άγκο, βεβαίως. Στην σλαβωνική, την αρχαία σλαβωνική, την εκκλησιαστική γλώσσα, άζω αζήτη, που σημαίνει στενοχωρώ. Βλέπετε ότι οι ρίζες είναι κοινές. Ελληνική βάση. Ακριβώς. Επίσης, να πάμε ακόμη πιο πίσω, υπάρχει η χετητική ρίζα, η ρίζα των χεταίων, ακα, ακ, που σημαίνει αποθυμίσκω. Μάλιστα. Και επίσης χαιτητικό είναι το ρήμα στη σφίγγω ανκ. Ανκ. Βλέπετε, λοιπόν, ότι υπάρχουν κοινές ρίζες και ότι το νόημα σε όλο αυτό το πλαίσιο, σε όλο αυτό το εύρος το γλωσσικό είναι κοινό. Μάλιστα. Άγχο, λοιπόν, σημαίνει στη σφίγγω, σημαίνει συμπνίγω, σημαίνει αποπνίγω. Είναι, λοιπόν, αυτό το αίσθημα το οποίο τόσοι άνθρωποι δυστυχώς αισθάνονται κυρίως στις μέρες μας, στην εποχή μας. Δηλαδή, η σημερινή ζωή όπως την κρατήσαμε μας τίνει αγχώνες σε κάθε βήμα και μας πνίγει. Έτσι ακριβώς. Είμαστε οι κρεμασμένοι της σημερινής εποχής από τα προβλήματα της, τα διάφορα προβλήματα που μας δημιουργούν αυτά τα άγχη. Το άγχος, λοιπόν, είναι στα ελληνικά η λέξη αυτή. Σε άλλες γλώσσες, στην αγγλική, πώς το χαρακτηρίζουν περίπου? Κοιτάξτε, στις ευρωπαϊκές κυρίως γλώσσες, επειδή είναι λατινογενείς, γι' αυτό σας ανέφερα ότι στα λατινικά είναι το άγκο, από τις οποίες από εκεί και πέρα εξαρτώνται και παράγονται όλα τα άλλα, τα αντίστοιχα ρήματα. Έτσι, παραδείγματι στη γαλλική είναι «anguage anxiété». Έτσι, «anguage anxiété» και ούτω καθεξής. Αυτό που λένε οι Άγγλοι, «stress», έχει κάνει μια συσχέτιση με το άγχος που λέμε εμείς οι Έλληνες? Το λέμε και εμείς stress, βέβαια είναι ξενική λέξη. Ακούστε, για να καταλάβουμε το τι σημαίνει stress, θα πρέπει διάκριση, να δώσουμε σύμφωνα. Stress, άγχος. Θα πρέπει να δώσουμε και την ελληνική ονοματοδοσία της λέξης. Αντιστοιχία. Την ελληνική αντιστοιχία της λέξης. Stress σημαίνει κάτι το οποίο είναι ψυχοπιεστικό. Σημαίνει, λοιπόν, πίεση, ψυχοπιεστική κατάσταση. Αυτό σημαίνει stress. Το άγχος είναι μια ευρύτερη έννοια, διότι μπορεί να έχει αφορμή εξωτερική, μπορεί όμως να έχει και ασαφή εσωτερική αφορμή. Το στρες κυρίως και κατεξοχή οφείλεται από εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν κατάσταση αγχογόνου. Έτσι. Άρα είναι στενότερο το ενοιολογικό εύρος της λέξης στρες, ψυχοπιεστικής κατάστασης, από ότι της λέξης άγχος. Άγχος.
Σε κάποιο βιβλίο είχα διαβάσει, ναι, του Φρέπιν του Ρένου Παναγιώτη Ρώτα, ότι χαρακτηρίζει το στρες σαν μια μόνο φυσιολογική αντίδραση, ένα φυσιολογικό πίεσμα. Στο δε άγχος δίνει και την έννοια του συναισθήματος, ότι την ταυτόχρονη, τον ταυτόχρονο συνδυασμό, πίεση. Πάντα, και... ο άνθρωπος βρίσκεται και πάλεται, θα το έλεγα, ναι, μεταξύ δύο πόλων. Μεταξύ, ας το πω έτσι, του άγχους και της κατάθλιψης. Ναι. Μεταξύ, ή διαφορετικά, μεταξύ μιας κάποιας συναισθηματικής, θετικής συναισθηματικής έντασης και μιας αρνητικής συναισθηματικής έντασης. Ναι. Λοιπόν, μεταξύ λοιπόν αυτών των δύο πόλων διακυμαίνεται το συναίσθημα του ανθρώπου. Ναι. Δηλαδή, στρες μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο φυσιολογική σωματική λειτουργία και πίεση. Όχι, ζόρισμα όχι, που λένε. Όχι, είναι ένα ζόρισμα. Γιατί οπωσδήποτε μερική... είναι μια κατάσταση, μια πιεστική κατάσταση. Αλλά έχει η πιεστική αυτή κατάσταση. Και την έννοια της πνευματικής διαστάσεως. Και βεβαίως έχει την έννοια. Και βεβαίως έχει την έννοια της ψυχικής διαστάσεως και δεν θα πρέπει να παρανοηθεί κάτι εδώ πέρα ότι ή η λέξη άγχος, ή η λέξη στρες, ή οποιαδήποτε παράγωγη αντίστοιχη τέτοια λέξη, αφορά μόνο παθολογικές καταστάσεις. Πρέπει να κατανοηθεί ότι στην αρχή τους όλες αυτές οι συνθήκες και οι καταστάσεις έχουν και ένα θετικό περιεχόμενο. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν το άγχος έχει στην αρχή του ένα θετικό περιεχόμενο. Από ένα σημείο και πέρα, από τη στιγμή κατά την οποία γίνεται πλέον βάρος, άχθος αρούρης. Ναι. Έτσι, από εκείνη τη στιγμή και πέρα καταντά πλέον παθολογική κατάσταση και ο ίδιος ο άνθρωπος είναι το κριτήριο του πότε ξεκινάει η παθολογία και πότε σταματάει η φυσιολογία της κατάστασης αυτής. Δείχτε μας μια εικόνα που έχετε που εκφράζει το μάλιστα πνίξιμο αυτό, την αγχώδη θα λέγαμε κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, μια... ο οποίος αφήνει τον εαυτό του να πνίγει τον εαυτό του. Ξέρω, μπορεί να, να... ζουμάρουμε. Να δείξουμε. Για ερμηνεύστε μας. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τη δείξουμε για να τη δώσουμε. Ναι, θα δείξουμε. Μάλιστα. Ανοίξτε λίγο. Ωραία. Βλέπουμε τον ίδιο τον άνθρωπο να συμπνίγει πράγματι τον ίδιο του τον εαυτό. Να συμπνίγεται ο ίδιος ο άνθρωπος από την κατάσταση την ψυχολογική μέσα στην οποία ο ίδιος βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή είναι πράγματι ένα πάθος το οποίο σε ένα κάποιο μέτρο απορρέει και από την προσωπικότητά του, από το πάθος, από τα πάθη του ή την απάθειά του και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Δηλαδή έχει οπωσδήποτε η έννοια του άγχους και αυτήν την διάσταση, όχι όπως πολύ ωραία είπατε, την κοινωνική του διάσταση, την πνευματική του διάσταση, την διανοητική του διάσταση, αλλά και την υπαρξιακή του μάλιστα διάσταση. Είναι πράγματα τα οποία να δούμε βεβαίως, τώρα, μπορούμε να τα συζητήσουμε σε μια κάποια άλλη έτσι, συνάντηση. Να δούμε τώρα τις μορφές που μπορεί να εμφανίσει το άγχος. Mm-hmm. Ποιες μορφές? Έχουμε ένα άγχος, ας πούμε, ή έχουμε κάποιες μορφές άγχους που πρέπει να τις δούμε ιδιαίτερα? Ναι, καταρχήν μιλήσαμε ότι υπάρχει το φυσιολογικό άγχος. Είναι αυτό το θετικό και δημιουργικό άγχος. Είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο και το οποίο του αναδύει κάθε δημιουργική σύλληψη. Και κατά αυτόν τον τρόπο προωθεί τον άνθρωπο σε κάτι νέο και πρωτότυπο. Είναι κάτι που μπορεί κανείς να το συναντήσει πράγματι σε ό,τι πιο φυσικό και απλούστερο υπάρχει. Παραδείγματος χάρη, στο να διευθετήσει, εν πάση περιπτώσει, μια νοικοκυρά το νοικοκυριό της, το σπίτι της, πρέπει να έχει αυτήν την αναζήτηση μέσα, αυτό το άγχος, αυτήν την εσωτερική όθηση. Μπορεί να το δει και ένταση πολλές φορές. Και ένταση ακριβώς. Δεν προλαβαίνει αν δεν έχει μια ένταση, αν πάει με ραθυμία. Έτσι ακριβώς. Όπως ο ερευνητής, ο οποίος πρέπει να αναζητήσει νέες υποθέσεις, νέα μοντέλα που να ερμηνεύουν κατά τρόπο πληρέστερο τη ζωή και τον κόσμο. Μάλιστα. Μέσα στα πλαίσια. Τίποτε δεν μπορεί να γίνει το αξιόλογο, το μεγάλο, το σπουδαίο, χωρίς μια κινητήρια, είναι ακριβώς ένταση, είναι η κινητήρια, η φυσιολογική κινητήρια που είναι μέσα στον άνθρωπο. Χωρίς μια ακριβώς, προσπάθεια. Αυτό σημαίνει, έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι παθολογική κατάσταση. Το άγχος μέχρι σε ένα σημείο είναι η κατάσταση εκείνη, η συνθήκη, η κινητήρια δύναμη η οποία δημιουργεί πράγματι, η οποία οδηγεί πράγματι στην δημιουργία. Αλλά από ένα σημείο και πέρα, όχι μόνον
δεν οδηγεί στη δημιουργία, αλλά γίνεται εμπόδιο, γίνεται πρόσκομα. Αναστατικός παράγοντας. Έτσι, που όχι μόνο φυλακίζει το νου, αλλά παράλληλα καταβάλει και το σώμα. Μάλιστα. Του ανθρώπου. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το άγχος στη φυσιολογική του κατάσταση, την απλή, λειτουργεί σαν προστατευτικός μηχανισμός, σαν μηχανισμός αμήνης. Και βεβαίως έχει αυτοπροστασίες του ανθρώπου. Βεβαίως έχει όλους αυτούς τους χαρακτήρες να αυτοπροστατευθεί δημιουργώντας. Δεν μπορεί να μείνει απαθής, δεν μπορεί να μείνει μέσα σε μια έτσι λιμνάζουσα, απόλυτα καταθλιπτική κατάσταση. Γι' αυτό βλέπουμε σε κάποιες μείζονες καταστάσεις ψυχοπαθολογίας ότι εκείνο το οποίο ο γιατρός θα αναζητήσει είναι να αναδύσει το άγχος, να βγάλει το άγχος μέσα από τον ασθενή, να του βγάλει άγχος, για να γίνω κατανοητός, να του βγάλει άγχος. Τον βλέπουμε χωρίς άγχος, χωρίς άγχος κάποιον άνθρωπο και θέλουμε να του προκαλέσουμε άγχος. Αυτό. Θέλουμε να του προκαλέσουμε άγχος. Σε ποιες περιπτώσεις? Τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες αποτελματώνεται ο ψυχισμός του ανθρώπου. Και η αποτελμάτωση αυτή συμπαρασύρει και το δημιουργικό άγχος. Είναι μια κινητικότητα έτσι, που ξεπερνάει την αποτελμάτωση. Έτσι ακριβώς. Οπότε θα μπορούσαμε να το πούμε προστατευτικό μηχανισμό, αμυντικό μηχανισμό. Και αυτός πώς λειτουργεί ο μηχανισμός? Κάπου είχα διαβάσει, έχουμε τον αυτόματο, λέγουμε πιλότο, την αυτόματη φυσιολογική αντίθεση, το αυτόματο νευρικό σύστημα, που αντανακλαστικά ακούσια αντιδράει, φέρπιν, σε μια αρρώστια, σε μια ίωση, σε μια νόσο. Ο οργανισμός μόνος του αμήνεται και στρεσάρεται και πιέζεται και έχει και πυρετό μερικές φορές. Βλέπετε ότι ο Θεός έχει έτσι εντάξει και έχει οικονομήσει τη λειτουργία της φύσεως κατά τέτοιο τρόπο που πράγματι και άλογα, σε εισαγωγικά αλόγως, το σώμα μας, τα κύτταρά μας να ενεργούν από μόνα τους κατά έναν τρόπο δημιουργικό, κατά έναν αγχωτικό τρόπο, τρόπο για την επιβίωση. Είναι αυτό το σημάδι της ζωής, το οποίο υπάρχει μέσα σε ολόκληρο το είναι μας. Δηλαδή βλέπετε ότι η καρδιά του ανθρώπου δεν θέλει να σταματήσει. Υπάρχουν ποικίλα όσα, κέντρα αυτοματίας της καρδιάς. Αν σταματήσει το πρώτο, θα αναλάβει το δεύτερο, θα αναλάβει το τρίτο, θα αναλάβουν πολλά κέντρα. Ολόκληρο βλέπετε επιτελείο, λοιπόν, ακριβώς. Βλέπετε λοιπόν μέσα όλα σε όλα αυτά τα πράγματα, πιέζονται. Εγώ θα βλέπω το εξής. Βλέπω μέσα από όλα αυτά ακριβώς τα στοιχεία την ενυπάρχουσα δύναμη και θέληση της ζωής στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πλάστηκε για να είναι αθάνατος. Όλα αυτά τα πράγματα δηλώνουν ότι ο άνθρωπος είναι αθάνατος. Είναι ένα επεισόδιο. Είναι ένα επεισόδιο της ζωής. Κοιμάστε ένα παραφύσιν επεισόδιο της ζωής. Θα ήθελα τώρα, πατέ Στυλιανέ, να δούμε βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν το φυσιολογικό απλό άγχος από το άλλο, όπως το παθολογικό. Με γνώμονα θα διακρίνουμε ένα άγχος, αν είναι απλό, φυσιολογικό? Ακούστε, ο κριτής σε όλα αυτά τα πράγματα είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει κριτήριο αντικειμενικό. Εκείνος ο οποίος υφίσταται το πρόβλημα, εκείνος θα μας πει ότι μέχρι εδώ και όχι παραπέρα. Εκείνος είναι αυτός ο οποίος θα αναζητήσει την βοήθεια, εκείνος είναι αυτός ο οποίος θα δημιουργήσει μέσα από αυτές τις εσωτερικές του παροθήσεις αυτό το οποίο επιθυμεί και αυτό προς το οποίο προσανατολίζεται. Όσον αφορά το χρόνο, ας πούμε, τη χρονική διάρκεια, ένα απλό άγχος, μια υπέρβαση μιας νόσου, μιας ιώσιος, ένα λαχάνισμα που ανεβαίνει μια κορυφή. Εδώ θέτεται ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι μου δίνεται η ευκαιρία να δώσω και στους τηλεθεατές να κατανοήσουν δύο βασικά στοιχεία του άγχους. Πρώτον, ότι μπορεί να διακριθεί το άγχος κλινικά σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Το παθολογικό πάντα άγχος. Έτσι, το φυσιολογικό το αφήνουμε. Εκείνο το οποίο κυρίως και κατεξοχήν μας ενδιαφέρει είναι το παθολογικό άγχος. Σε ορισμένες λοιπόν καταρχήν σωματικές παθήσεις, και αναφέρομαι σε ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου, σε μια ασθηματική συνδρομή, σε κάποια ενόχληση γαστροεντερική και ούτω καθεξής, έχουμε ως αποτέλεσμα
ως κλινική συμπτωματολογία αγχώδη συνδρομή. Έχουμε άγχος. Αισθάνεται ακριβώς ο άνθρωπος αυτό που προηγουμένως είπατε, αισθάνεται αυτό το πνίξιμο, αυτό το σφίξιμο, έτσι. Αυτό είναι το ένα μέρος. Τι διαφέρει μέρος. Το παθολογικό άγχος. Κοιτάξτε, από το απλό, φυσιολογικό. Ναι. Εδώ έχουμε το έχουμε μια, κάθε μέρα και δεν μας έχουμε προβληματίζει. Έχουμε μια αντίδραση σώματοψυχική. Mm. Δηλαδή η πρωτογενής αιτία είναι σωματική αιτία. Mm. Και από εκεί και πέρα έλκει, τραβά και την αιτία την ψυχική. Μάλιστα. Δένεται δηλαδή, ακολουθεί η ψυχολογική αιτία την σωματική πάθηση και εκεί βεβαίως χρειάζεται η παρέμβαση κάποιου ειδικού οργάνου, καρδιολόγου, αστρεντερολόγου και ούτω καθεξής. Το δεύτερο σημείο, το οποίο και κυρίως μας αφορά αυτή τη στιγμή, είναι ότι το άγχος μπορεί από την άλλη πλευρά να έχει χαρακτήρα καθαρά ψυχογένεια. Αυτό νομίζω ότι είναι και το αντικείμενο, το κυρίως αντικείμενο της συζήτησεώς μας. Να έχει ψυχογενή, καθαρά χαρακτήρα το άγχος. Πότε θα πούμε ότι ένα άγχος, με θέλω μια ακόμη διευκρίνηση, mm-hmm. Θα το χαρακτηρίσουμε ότι είναι παθολογικό όσον αφορά την χρονική διάρκεια, όσον αφορά την ένταση, οπωσδήποτε όσον αφορά ένα... πούμε, την σταθερότητα. Έτσι, με νομίζω το ψυχολογικό είναι παρερχόμενο, είναι επεισοδιακό. Είναι επεισοδιακό, είναι παρερχόμενο, είναι μικράς διάρκειες και μικράς οπωσδήποτε εντάσεως. Έτσι, γι' αυτό σας είπα ότι το κριτήριο είναι ο ίδιος ο πάσχων και από άνθρωπο σε άνθρωπο διαφοροποιούνται οι αντιστάσεις, οι εσωτερικές τις οποίες έχει και γι' αυτόν τον λόγο άλλος υφίσταται ευκολότερα τις όποιες ψυχοποιητικές καταστάσεις, κάποιος άλλος τις ίδιες ψυχοποιητικές καταστάσεις τις αποδέχεται ακριβώς με δυσκολότερο τρόπο. Έτσι. Και τις υπερβάλλει, τις εξογώνει. Ακριβώς. Και τις υπερβάλλει. Και τις υπερβάλλει. Μπορούσαμε να πούμε, αν μάλιστα. Το έχει η επιστήμη από τις ναι. γνώσεις σας, ότι έχουμε μια κλιμάκωση του παθολογικού άγχους. Και βεβαίως υπάρχει κλιμάκωση. Έχουμε του παθολογικού. Υπάρχει βεβαίως κλιμάκωση του παθολογικού άγχους. Εγώ θα ήθελα να τονίσω εδώ δύο βασικές, ας το πω έτσι, κατηγορίες ναι. και ό,τι άλλο έχετε και εσείς να μας πείτε και να μας συμπληρώσετε και από την εμπειρία σας και ως πνευματικός. Εγώ θα ήθελα να τονίσω το νευρωτικό και το ψυχοτικό άγχος, το οποίο για έναν ειδικό πράγματι παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην θεραπευτική του παρέμβαση. Έτσι, το νευρωτικό και το ψυχοτικό άγχος. Δεν ξέρω, κάτι μου λέγατε και προηγουμένως, κάποιες ωραίες παρατηρήσεις οι οποίες νομίζω θα είναι πολύ ωφέλιμες να ακούσουμε. Αυτές οι λεγόμενες αγχώδεις καταστάσεις. Ακριβώς. Πρόκειται για μια νευρωτική έτσι κατάσταση. Που είναι διαρκείες. Είναι διαρκείες. Όσο το άτομο δεν την αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή. Βεβαίως. Βεβαίως. Όσο δεν βρίσκεται η κατάλληλη λύση. Έχουμε σύνδρομα αγχωτικά. Ακούστε, σύνδρομες υπάρχουν οπωσδήποτε διάφορες, μέσα στις οποίες μπορεί να ενταχθεί και το άγχος. Συνδρομή σημαίνει το ότι συνδράμουν πολλά πράγματα. Παράγοντες πολύ. Έτσι, πολλοί παράγοντες. Ακριβώς. Το άγχος, το άγχος σε πάρα πολλές παθήσεις και ψυχικές αλλά και σωματικές είναι ένας βασικός, βασικότατος παράγοντας ο οποίος συνδράμει στο να δημιουργηθεί πράγματι μια κάποια τέτοια συνδρομή, μια κάποια τέτοια νοσολογική οντότητα. Ωραία. Αυτά τα λεγόμενα για επιδημίες έντονου άγχους, δηλαδή σε ευρύτερη κλίμακα, σε περισσότερα άτομα, πώς μπορούν να δημιουργηθούν αυτές οι επιδημίες? Ακούστε, είναι δυνατόν και στο πλαίσιο του άγχους και στα πλαίσια μιας άλλης καταστάσεως. Μια ομάδα ανθρώπων, μια κοινωνία. Βεβαίως, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Όταν αυτό που είπατε και προηγουμένως, τα ψυχοπιεστικά φαινόμενα και οι καταστάσεις, οι οποίες προέρχονται κυρίως έξωθεν, έχουν κοινούς αποδέκτες. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν οι κοινοί αποδέκτες, κατευθυνόμενοι πολλές φορές και από κάποιον κοινό παράγοντα, είναι δυνατόν να δημιουργήσουν ομαδικές αγχώδεις καταστάσεις. Καταστάσεις. Ας περιοριστούμε τώρα
γιατί σε λίγο θα δεχτούμε και ερωτήματα. Μάλιστα. Δηλαδή, αγαπητοί τηλεθεατές, το θέμα μας σήμερα είναι περιορισμένο. Είναι μόνο στο περίγραμμα τι είναι άγχος και βλέπουμε τον ορισμό του άγχους και στη συνέχεια εξετάζουμε με τον πατέρα Στυλιανό τις μορφές του άγχους, φυσιολογικό είπαμε δύο λόγια, παθολογικό δύο λόγια, και τώρα να δούμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εκδηλώσεων του άγχους. Ένα άγχος λοιπόν, παθολογικό κυρίως, έχει κάποιες μορφές εκδηλώσεων. Να πάρουμε λοιπόν, ποιες μορφές θέλετε πρώτα, πατέρα Στυλιανό, να πάρουμε. Εγώ βλέπετε, πρέπει να συστηματοποιήσω ορισμένα πράγματα για να μπορέσω να βοηθήσω. Ας πούμε ως ψυχική τάση, ας πούμε, ψυχικές εκδηλώσεις, ψυχικά συμπτώματα, το λέω καλά, συμπτώματα. Μια ψυχική τάση, η οποία έχει σαν συνέπεια κάποια άλλη συμπτωματολογία. Ωραία. Είναι μια τάση. Για μιλήστε λοιπόν, μας για αυτή. Μια τάση ψυχική. Θα ήθελα αν είχατε και εικόνες να μας δείξετε. Αυτή την ψυχική τάση, ναι, την αγχωτική, πώς εκφράζεται, με ποιες εκδηλώσεις, με ποια... Βεβαίως, έχω και κάποιες εικόνες οι οποίες θα μπορέσουν, πιστεύω, έτσι να βοηθήσουν τους, τους ανθρώπους στο να κατανοήσουν αυτό το οποίο λέμε. Μια ψυχική τάση που αγχώνει τον άνθρωπο. Έτσι ακριβώς. Μπορούμε να το δείξουμε αυτό. Εδώ. Βλέπουμε λοιπόν κάποιον, μάλιστα, πάνω στον οποίο υπάρχει ολόκληρη η γη. Άχθος αρούρης. Βάρος γης. Λοιπόν, είναι το βάρος της γης πάνω σε έναν άνθρωπο, ο οποίος πράγματι έτσι αισθάνεται, να κουβαλάει όλο τον κόσμο πάνω του. Όλα τα προβλήματα του κόσμου. Έτσι υπάρχει αυτή η ψυχική έτσι, ένταση και τάση. Να σας δείξω και άλλη μία, ναι, αν μου επιτρέπετε έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Εικόνα και φωτογραφία. Μπορούμε να τη δούμε. Βλέπουμε κάποιον. Βλέπω τηλέφωνα εδώ και κάτι από ένα γεφυράκι. Βεβαίως. Αυτός είναι προφυλαγμένος γιατί δεν έχει την δυνατότητα λόγω του άγχους να αντιμετωπίσει τόσες υποθέσεις. Να αντιμετωπίσει τις υποθέσεις που εν πάση περιπτώσει τα προβλήματα. Υπάρχουν στην καθημερινότητα της, στην καθημερινότητα της ζωής μας. Έτσι. Πολύ ωραία. Αν θέλετε όμως να σας δώσω και ένα άλλο κάποιο πλαίσιο, δηλαδή βεβαίως, να δείτε τους ανθρώπους πες αυτούς πιο οι οποίοι... απλά αναλυτικά για να καταλάβουμε αυτές τις ψυχικές τάσεις. Εγώ θα σας δώσω... Τις παθολογικές. Μάλιστα. Αυτό το οποίο λέμε ψυχική τάση. Ναι, ναι. Ακούστε ένα κειμενάκι, είναι πολύ χαρακτηριστικό και πιστεύω ότι θα βοηθήσει ιδιαίτερα σε όσους μας παρακολουθούν. Έγραφε λοιπόν κάποιος, ο οποίος είχε αυτή την ψυχική τάση, ότι αυτό που μου συμβαίνει είναι ακατανόητο, αληθινά παράλογο. Από καιρό σε καιρό, χωρίς καν να γνωρίζω το γιατί, κάτι κρύβεται μέσα μου. Αυτό το κάτι μοιάζει σαν ένα δυσβάσταχτο βάρος. Αισθάνομαι χαμένος. Δεν ξέρω τι πρόκειται να μου συμβεί, αλλά είμαι βέβαιος ότι αυτό που θα ακολουθήσει θα είναι κάτι όχι καλό. Μου φαίνεται επίσης ότι εγώ αλλάζω πρόσωπο. Οι ερωτήσεις της συζύγου μου με ερεθίζουν, με ενοχλούν. Θα ήθελα να βοηθηθώ, αλλά την ίδια στιγμή σκέφτομαι πως αυτό είναι αδύνατο, πως αυτό είναι φοβερό. Αισθάνομαι μόνος. Και ενώ από την εμπειρία μου γνωρίζω ότι αυτή η κατάσταση θα περάσει σε λίγα λεπτά ή ακόμη σε λίγες ώρες, αυτό δεν με κατευνάζει. Σας δίνω λοιπόν από ένα πολύ χαρακτηριστικό κείμενο πάσχοντος ανθρώπου τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται ή μάλλον αισθάνεται ο ίδιος, φυλακισμένος, δηλαδή, αισθάνεται ακριβώς αυτήν την ψυχική τάση. Τι θα ήθελα... Ένας κλειός που τον περισφύγει. Έτσι, έτσι ακριβώς, γι' αυτό σας έδειξε και την γεφυρούλα αυτή κάτω από την οποία βρίσκεται, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν τόσες άλλες υποθέσεις οι οποίες πράγματι τον προκαλούν για ζωή και για ενέργεια. Mm. Και όμως αυτός δεν μπορεί ούτε το ελάχιστο. Ούτε το ελάχιστο. Εδώ θα ήθελα και αν νομίζετε σε ευθετότερο χρόνο να το συζητήσουμε κυρίως για τους μαθητές. Μάλιστα. Mm. Αφορά την ψυχική τάση και το διανοητικό άγχος, για το οποίο θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Βλέπουμε ότι παιδιά τα οποία είναι αγχωμένα, κυρίως κατά την περίοδο των εξετάσεων,
είναι πολλές φορές δυνατόν να παραδώσουν, ενώ είναι άριστοι στα μαθήματά τους, στις επιδόσεις τους, κατά την ώρα των εξετάσεων να επιδώσουν λευκή σελίδα. Είναι η blanche page, η λευκή σελίδα του καλού μαθητού, που είναι ακριβώς αυτό το μπλοκάρισμα των λειτουργιών της κλάσεως, όλων των διανοητικών και ψυχικών ακριβώς λειτουργιών του ανθρώπου. Σε αυτό τώρα το κείμενο θα ήθελα να σας πω πέντε πράγματα, τα χαρακτηριστικά σημεία τα οποία επισημαίνονται μέσα στο κείμενο αυτό. Βλέπει κανείς μια καθολική, μια γενική αδιαθεσία, η οποία δημιουργεί ένα φοβερά πιεστικό αλλά και παράλογο αίσθημα. Βλέπετε ότι αντιλαμβάνεται πως αυτό δεν είναι αληθινό, δεν είναι δικό του, είναι κάτι άλλο. Όμως δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την κατάσταση, η οποία κυριολεκτικά τον συμπνίγει. Έρχεται η εντύπωση ότι απειλείται, χωρίς όμως να γνωρίζει το γιατί απειλείται. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει εχθρός έξωθεν. Η ανάλυση αυτή γίνεται από τα εσώτατα του είναι του. Αυτή λοιπόν η εκκρεμότητα είναι η χειρότερη, θα λέγαμε, από ένα αντικειμενικό παρόντα κίνδυνο. Καλύτερα να έχει κανείς μπροστά του ένα κίνδυνο παρά αυτήν την αίσθηση. Αντικειμενικό πραγματικό. Αντικειμενικό πραγματικό. Αντιμετωπίσει. Ακριβώς, ο οποίος προκαλεί το αίσθημα του φόβου, αλλά στη συγκεκριμένη την αντίσταση του οργανισμού, περίπτωση ψυχικά, γνωρίζει πώς θα αντισταθεί απέναντι στην κατάσταση αυτή η οποία του επισυμβαίνει. Και μάλιστα ορισμένοι από τους ασθενείς μας λένε ότι κατέχονται από τον φόβο του θανάτου. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το υπαρξιακό άγχος, αλλά αυτό που κυριαρχεί είναι η έκφραση, η όψη της απειλής, της αόριστης απειλής, αλλά ταυτόχρονα της πολύ κοντινής απειλής. Μάλιστα. Αόριστη, αλλά πολύ κοντινή απειλή. Μάλιστα. Να δούμε τώρα μια δεύτερη περίπτωση. Συμπτώματα στο σώμα. Το παθολογικό άγχος προκαλεί μια ολόκληρη κινητοποίηση του σώματος, των λειτουργιών του σώματος. Ακούστε. Οπωσδήποτε είπαμε ότι έχουμε την ψυχική τάση, μια άλλη έτσι εκδήλωση του άγχους είναι οι σωματικές διαταραχές. Απλά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και για να γίνουμε, να είμαστε λίγο, να είμαστε ευκρινέστεροι και στους τηλεθεατές μας, εφόσον έχουμε αυτή τη δυνατότητα, ας δείξουμε λοιπόν. Λοιπόν, μια σωματική διαταραχή είναι το κοκκίνισμα, όπως βλέπουμε εδώ. Και η άλλη σωματική διαταραχή μπορεί να είναι η οχρότητα, δεν είναι οι μοναδικές. Υπερεμία και ανεμία, το οποίο θα το λέγα εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή, από την άλλη, το αυτό ψυχικό γεγονός, το αυτό... Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν ποικίλες όσες. Σε άλλον μπορεί να του δημιουργήσει οχρότητα, σε άλλον να του δημιουργήσει έτσι ερυθρότητα. Ερυθρότητα και σε άλλον ακριβώς οχρότητα. Οπότε στον ένα το αίμα σφίζει και τρέχει. Ρωταχώς τον άλλο, ας πούμε, βραχυκυκλώνεται το αίμα. Μου δείξατε προηγουμένως ένα πάρα πολύ ωραίο σχεδιάγραμμα, στο οποίο απεικονίζονται ορισμένες αντιδράσεις λόγω του στρες, λόγω του στρες, από τα διάφορα έτσι όργανα του σώματος. Έτσι. Εδώ βλέπουμε λοιπόν 12 σημεία, τα οποία επισημαίνονται. 12 σημεία τα οποία λειτουργούν συγχρόνως και το ένα επηρεάζει το άλλο. Οπότε έχουμε την έκρηξη κορτιζόνης, ο θυρεοειδής αδένας κινητοποιείται, έχουμε ενδορφίνη, γεννητικές ορμόνες, και αυτές λειτουργούν κατά κάποιον τρόπο αναστελόμενες οι ορμόνες αυτές, πεπτικός σωλήνας, και αυτός στενεύει και δεν λειτουργεί σωστά όπως ώστε να λειτουργεί στην πέψη, το ζάχαρο και η ινσουλίνη από το πάνκρεας, η χοληστερόλη, το τρελό χτύπημα, όπως λένε, της καρδιάς, η αυξημένη προμήθεια στον αέρα που τρέχει το αίμα να οξυγονώσει τα κύτταρα και να δώσει την υπερεμία, να δώσει την ζωτικότητα στον οργανισμό να αντιπαλέσει προς το οποιοδήποτε πρόβλημα. Άρα.
Το αίμα πάλι γνωρίζουμε ότι κινείται κατά διαφορετικών τρόπων. Το δέρμα αλλάζει, όπως είδαμε πριν, στον έναν ερυθρότητα, στον άλλον το κυτρινόπο. Και οι πέντε ακόμα αισθήσεις, όλο και αυτές ακόμη επηρεάζονται και λειτουργούν κατά διαφορετικών τρόπων, ακόμα και οι πέντε αισθήσεις. Έτσι λοιπόν έχουμε πράγματι σωματικές διαταραχές. Ναι. Και βέβαια είναι ιδιαίτερα, ας το πω έτσι, ελαφρές και οι οποίες δεν αποτελούν και απόλυτα ενδεικτικά σημεία του άγχους, όπως είπαμε ένα ελαφρύ κοκκίνισμα ή τα γνωστά φτερουγίσματα στην καρδιά, τα οποία πολλές φορές κινητοποιούν αρνητικά τους ανθρώπους. Αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί να έχουμε έντονες και συγκεκριμένες αντιδράσεις, οι οποίες γίνονται σαφώς αντιληπτές από τον περίγυρο του ασθενούς. Αν μου επιτρέπετε πάλι, ναι, ναι, για να δώσω στους τηλεθεατές και ακουστικά μια δεύτερη μαρτυρία, θα ήθελα να τους διαβάσω ένα κομμάτι από την περιγραφή ενός εκ των ασθενών. Βεβαίως. Γράφει λοιπόν κάποιος: «Θέλω να αρχίσω να μιλώ. Αισθάνομαι όμως ότι θα γίνω κατακόκκινος. Είμαι ζεστός. Ο υδρότας κυλά στο μέτωπό μου. Η όρασή μου θαμπώνει». Σε άλλο σημείο: «Η δυσάρεστη ιδέα να φοβούμαι μια κρίση άγχους δημιουργεί τις σωματικές διαταραχές μου. Χτυπούν οι αρτηρίες μου. Πονώ στην κοιλιά μου. Μοιάζει να υποφέρω από κολικό». Σε άλλο σημείο: «Είναι απλό. Το άγχος ανεβαίνει στο λαιμό, σφίγγομαι από ένα κόμπο, εξασθενώ, όμως η καρδιά μου και οι πνευμονές μου βρίσκονται σε καλή κατάσταση υγείας. Ίσως κάποιος μου πει ότι όλα αυτά βρίσκονται στη φαντασία μου. Όμως, και εδώ είναι το σημαντικό, όμως εγώ ξέρω πως υποφέρω». Ναι. Δεν έχουμε, όλο λοιπόν, το σύστημα των οργάνων του ανθρώπου κινητοποιείται, πάσχει, υποφέρει. Βεβαίως. Το ένα όργανο επηρεάζει το άλλο. Η μία ορμόνη προκαλεί, όπως από τον υποθάλαμο, ορμόνες προκαλούν τα επινεφρίδια. Ακούστε, μπορούμε, κορτιζόνες κλπ. Μπορούμε συνοπτικά να πούμε κάποια πράγματα. Έχουμε την επιτάχυνση του καρδιακού ρυθμού. Ωραία. Έχουμε δηλαδή, μπορεί να ξεπεράσει πολλές φορές και τους 120 καρδιακούς παλμούς. Για τον αθλητή είναι το 60, νομίζω. Ανά λεπτό. Ναι. Τον φυσιολογικό. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε τα φυσιολογικά, το φυσιολογικό κυμαίνεται σε κάποια όρια. Στα όταν μιλάμε. Είναι σαφές. 120 είναι διπλασιασμός. Σχεδόν διπλασιασμός. Σχεδόν διπλασιασμός. Από την άλλη πλευρά, μπορούμε να έχουμε επιτάχυνση του αναπνευστικού ρυθμού, μπορεί να φτάσει πολλές φορές μέχρι και πολύπνιας, κάτι παρόμοιο με την ταχυκαρδία, αλλά στο επίπεδο ακριβώς των πνευμόνων, της αναπνευστικής λειτουργίας. Αυτό σημαίνει που χρειάζεται οξυγόνο ο οργανισμός. Έχει την αίσθηση ότι χρειάζεται, οξυγόνο. Ναι. Επίσης σημειώνουμε την έκρηση υδρότος, πολύ χαρακτηριστικά στις παλάμες των χειρών, κάτι που είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό για ορισμένα επαγγέλματα. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι η πολυουρία, που δίνει σε ορισμένες περιπτώσεις και την εντύπωση κυστίτιδας. Την πολυουρία την βλέπουμε σε μαθητές και σε φοιτητές πριν από τις εξετάσεις. Στο επίπεδο επίσης του γαστρεντερικού σωλήνα, μπορεί να έχουμε την αίσθηση ότι το στομάχι είναι κλειστό ή να δημιουργείται η αίσθηση ναυτείας. Επίσης, ακριβώς. Επίσης έχουμε... Εισφύγεται το στομάχι, γίνεται μια μπάλα το φαγητό. Έτσι ακριβώς. Κολική, με κρίσεις διαρροϊκές είναι συχνές και ούτω καθεξής. Οπωσδήποτε βεβαίως κεφαλαλγίες που μπορούν να ενταχθούν στα πλαίσια μιας ευρύτερης ημικρανικής κρίσης. Όλα αυτά είναι σωματικές εκδηλώσεις του άγχους. Και βασική λειτουργία είναι, που παρέλειψαμε να πούμε, ότι απελευθερώνεται η γλυκόζη στο αίμα με ταυτόχρονη αύξηση των επιπέδων ινσουλίνης και τον μεταβολισμό της. Οπότε έχουμε ένα ολόκληρο εργοστάσιο εκεί. Υπάρχει που οπωσδήποτε μια κάποια καθολική, προβλήματα ανάλογα με την ένταση του άγχους. Έχουμε και μια καθολική αναστάτωση του οργανισμού. Όπως σας έλεγα και προηγουμένως, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Επίσκοπος Νήσης, δίνει μια πολύ όμορφη διάσταση τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα αυτής της συσχέτισης του σώματος με την ψυχή. Mm. Δηλαδή, βλέπει τον άνθρωπο πράγματι ως ψυχοσωματική οντότητα. Έτσι, οι αντιδράσεις οι σωματικές επηρεάζουν τον ψυχισμό. Και οι
ψυχικές καταστάσεις, οι αμυγώς ψυχικές καταστάσεις επηρεάζουν την σωματική υπόσταση και κατάσταση του ανθρώπου. Ένα άλλο πατήσι για να μην σε κάποιο βιβλίο, ναι, ότι αυξάνεται η χοληστερόλη στο αίμα. Κυρίως από το σηκώτη, που χρειάζεται, λέει κάποιος γιατρός, βοηθάει στη μεταφορά καυσίμων σε μεγάλες αποστάσεις. Μάλιστα. Θα χρειάζεται μυϊκή ενέργεια και τρέξουμε να φύγει από ένα φόβο, να υπερβεί, ας πούμε, μια δυσκολία. Αυτό όμως έχει και μειονέκτημα, ότι μπορεί να προκαλέσει αρτεριοσκλήρυνση, καρδιακά προβλήματα. Ακούστε, μπαίνει κανείς, είναι σαφή αυτά τα πράγματα, διότι μπαίνει κανείς μέσα σε έναν φαύλο κύκλο. Δηλαδή, αν θα πάρει όλα αυτά τα οποία σε χοντρές γραμμές σας κατέθεσα και εγώ προηγουμένως και όπως πάρα πολύ όμορφα με το σχήμα το οποίο μας επιδείξατε προηγουμένως, επισημάνετε κι εσείς, εάν θα πάρουμε κάθε ένα σύστημα το οποίο πάσχει τη στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση στρες, πράγματι θα δούμε ότι δημιουργεί έναν ολόκληρο κύκλο παθολογίας μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου, που χρειάζεται πράγματι μια εκπομπή τουλάχιστον για να αναλυθεί σε κάθε σύστημα. Και ακόμα και πέντε αισθήσεις, Φερμπίν, τα μάτια, στα μάτια οικόσια στέλνονται. Στα αυτιά οξύνεται η ακοή. Στην αφή βλέπουμε ότι πάει να ακουμπήσει κανείς και με την ανόρθωση των τριχών. Ναι. Όπως και στα ζώα. Ανατρίχεσαι, λέει. Σηκώθηκαν οι τρίχες. Βεβαίως χρειάζεται οπωσδήποτε σε όλα αυτά τα πράγματα μια ιδιαίτερη προσοχή. Mm. Διότι πολλές καταστάσεις οι οποίες είναι προέλευσης καθαρά ψυχογενούς δεν θα πρέπει να συχαίονται με άλλες πράγματι παθολογικές, νευρολογικές παθήσεις. Mm. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να γινόμαστε ούτε και οι γιατροί στον εαυτό μας. Ναι, ναι. Πρέπει να τώρα θέλουμε να δούμε και να άλλη, όσο του μας δώσουν τηλέφωνα οι αγαπητοί τηλεθεατές, να δούμε μια άλλη πλευρά των εκδηλώσεων. Μάλιστα. Προβλήματα στην διανοητική λειτουργία και συμπεριφορά. Βεβαίως. Ένα άγχος από το τίποτε μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην διανοητική λειτουργία και συμπεριφορά. Μπορείτε να μας αναλύσετε λίγο? Θα σας το αναλύσω. Εγώ θα σας το δώσω πάλι. Ναι. Θα σας το περιγράψω καταρχήν με την, μαρτυρία κάποιου ασθενούς. Και βεβαίως υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ναι, μισό λεπτό. Βεβαίως. Παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε, στον αέρα είστε. Λέγετε. Με συγχωρείτε και χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Και μόνο τους επαγγελματίες σας έχω. Ναι. Μήπως θα ήταν καλύτερα να κάνετε μια εκπομπή για αυτά τα παιδιά, να τα φέρετε στην εκκλησία και αυτά μας τα έχουν πει οι γιατροί εμάς, που τα παιδιά όλου του κόσμου γυρίζουν στα ναρκωτικά. Ναι, θα κάνουμε και γι' αυτό το θέμα. Αυτό είναι το παν, να σώσουμε τα νιάτα, να σώσουμε τα παιδιά του κόσμου που γυρίζουν εδώ και εκεί στην εσωτεία, να τα φέρουν προς την Ορθοδοξία. Αυτό το σκοπό έχουμε. Μπράβο. Και θέλουμε να βοηθήσουμε και τα παιδιά από το άγχος που έχουν και στα ναρκωτικά και στην διαφθορά, να τα βοηθήσουμε να γυρίσουν στην εκκλησία. Να προσπαθούμε οι μητέρες, αλλά πρέπει και εσύ να δείμε. Εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή νύχτα. Όλα τα παιδιά έχουν πράγματι κάποια προβλήματα. Άλλα λίγο, άλλα πολύ. Θα μας απασχολήσουν. Δεν μπορούμε σε μία μόνο εκπομπή να δούμε όλα τα προβλήματα των παιδιών και της κοινωνίας. Άλλωστε, Πάτερ. Το άγχος για τα παιδιά είναι βασικό. Άλλωστε, Πάτερ Εμμανουήλ, ας μην ξεχνάμε το εξής, ότι συζητώντας για το άγχος και αναζητώντας τα αίτια του άγχους, θα φτάσουμε αναγκαστικά και εκεί, διότι κανείς προστρέχει στα ναρκωτικά, διότι συμπνίγεται από άλλες καταστάσεις. Ποιες είναι αυτές? Ένα υπαρξιακό, νομίζω, κενό, λοιπόν, έχει αυτό το υπαρξιακό κενό, το οποίο είναι προηγουμένως. Του Θεού. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Η απουσία του οράματος, της πνευματικής ζωής, δεν των μπορούμε, βιωμάτων, έτσι ακριβώς, οδηγούν στην εκτροπή, στη φυγή. Όπως ξανά έχουμε πει σε άλλη εκπομπή. Δεν μπορούμε να χτίσουμε, τον 7ο όροφο χωρίς να έχουμε βάση. Έτσι, να είμαστε σε σήμερα, λοιπόν, βάζουμε τη βάση. Το άγχος είναι ένα μέγα πρόβλημα, μια αρρώστια της καθημερινότητας που πρέπει να αντιδρούμε και να την αντιμετωπίσουμε, και φυσικά θα διαπιστώσουμε σε άλλη εκπομπή ποια είναι τα χαρακτηριστικές εικόνες από την αδυναμία την διανοητική και τα προβλήματα της συμπεριφοράς τα οποία προκαλεί το άγχος. Μπορώ να σας τις δείξω. Ναι. Μάλιστα. Τι το φεκάει εδώ? Βλέπετε τον κυνηγό, ναι, ο οποίος αντί να τη φεκίσει τα πουλάκια, έτσι γυρνάει προς τα πίσω, είναι μια πολύ χαρακτηριστική, έτσι, εικόνα.
γιατί έχει μια αδυναμία να σκεφτεί, και αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας είναι η συγκεκριμένη του συμπεριφορά. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να στοχεύσει. Δεν μπορεί να στοχεύσει, ακριβώς. Ένα άλλο σημείο. Μισό λεπτό. Ναι, μπορείτε να... Μισό λεπτό, λοιπόν, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Σε αυτό το σημείο ότι δεν μπορεί να ενεργήσει ο άνθρωπος. Είναι σαν καριάτιδα κι αυτός. Μισό λεπτό, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Είναι και αυτός σαν μια από τις δύο λοιπές καριάτιδες. Ενώ βλέπετε τους ανθρώπους δίπλα, οι οποίοι... Έτσι, έτσι. Αγαλματοποιείται, ακινητοποιείται. Υπάρχει μια, όπως λέμε στην ψυχιατρική, στερεοτυπία. Στερεοτυπία. Σας ακούμε, λέγεται. Παρακαλώ πολύ, μπορείτε να μου δώσετε μια πληροφορία για τον τίτλο του βιβλίου το οποίο παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Ο πατήρ Σιλιανός. Δεν το παρουσιάζω αυτό, για ποιο αυτό το οποίο αυτό έχει τις εικόνες. Τις εικόνες, ναι. Le trouble anxieux του Yves Pélissier. Α, είναι στα γαλλικά. Μάλιστα. Ότι ήδη υπάρχει στη βιβλιογραφία, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Μάλιστα. Βιβλίο που αφορά την ορθόδοξη ψυχοθεραπεία. Το έχει γράψει ο αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Βλάχος. Ναι. Μάλιστα. Ο Νίν είναι πολίτης της συναφακτίας. Ναι. Πατερική θεραπευτική αγωγή. Ναι, ναι. Ο πρώτος τόμος, τον οποίο έχω εγώ. Και υπάρχουν και άλλα βιβλία τα οποία ελπίζω σε άλλη εκπομπή να τα παρουσιάσετε. Βεβαίως. Η ως θεραπευτική επιστήμη έχει βεβαίως, άλλη βεβαίως, ναι. Και επομένως... Έχουμε τέσσερα βιβλία ψυχοθεραπείας του πατρός. Του... Ναι, εγώ έχω μόνο, έχω μόνο το ένα και το ένα. Και συνεπώς θα ήταν χρήσιμο επίσης αν μπορούσε να μεταφραστεί, αν είναι γαλλικό το βιβλίο, αν κατάλαβα καλά, ναι. Θα μπορούσε να μεταφραστεί στα ελληνικά. Και να ναι. Έχουμε υπόψη μας. Έχουμε μία σκέψη με τον πατέρα Σιλιανό να εργαστούμε στο θέμα αυτό. Θα κάνουμε 5, 6, 7 έστω και περισσότερες ομιλίες μαζί. Σε όλο το βάθος, το πλάτος του θέματος, γιατί απασχολεί τον κάθε άνθρωπο στην καθημερινή μας ζωή. Και με τελικά να εκδώσουμε ένα βιβλίο έστω 150 σελίδες με όλα τα στοιχεία αυτά που θα περιέχονται και οι εικόνες αυτές. Γιατί η παρεισαγωγή του θρησκευτικού στοιχείου στην ψυχολογία έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όχι επειδή η εκπομπή σας γίνεται υπό την αιγίδα και την εικόνα, μάλιστα, όπως βλέπω, της Θεομήτωρος κλπ, αλλά και επιστημονικώς έχει αποδειχθεί ότι η θρησκεία έχει στοιχεία τα οποία μπορούν να προκαλέσουν μια αυτοθεραπεία και μια αυτομόρφωση τέτοια που μπορούν να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά. Βεβαίως. Θα δούμε όταν μας απασχολήσει το κεφάλαιο πρόληψης και θεραπεία του άγχους, ότι τον κύριο λόγο θεραπείας τον έχει Θεία Χάρις, η Εκκλησία, οι πατέρες, το Ορθόδοξο Ήθος. Αυτά να τα τονίσεις, παρακαλώ. Βέβαια, βέβαια. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε εξ αρχής αυτό, γιατί θα δούμε μεθοδικά, συστηματικά, πλήρη ανάλυση σφαιρική του θέματος άγχος. Όταν δούμε λοιπόν την θεραπεία του άγχους, θα πούμε πάρα πολλά πράγματα γύρω από το Ορθόδοξο Ήθος. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι χρόνια πολλά. Ο κύριος σας ευλογεί. Μέστε, νομίζω, να συνεχίσουμε να πατήσουμε, ναι. Απλά να σας διαβάσω και πάλι ένα πολύ χαρακτηριστικό κείμενο για αυτό το οποίο εννοούμε και λέμε και χαρακτηρίζουμε ως διανοητικό άγχος με κάποιες συμπεριφεριολογικές συνέπειες. Μάλιστα. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό κείμενο. Είναι η περιγραφή ενός ανθρώπου ο οποίος μας λέγει: για 10 χρόνια ζήσε ήσυχος μέσα στα χαρτιά και τα βιβλία μου και μεταξύ συναδέλφων που γνώριζα πολύ καλά. Τώρα όμως όλα αυτά είναι το μαρτύριό μου. Κάθε Πέμπτη πρέπει να συμμετέχω σε ένα συμβούλιο. Συμμετέχουμε περίπου 12 άτομα. Πρέπει να εκθέσουμε ο καθένας την εργασία του τμήματός μας, να σημειώσουμε τις δυσκολίες κλπ. Παρότι είμαι πλήρως ετοιμασμένος, αισθάνομαι ότι εκείνη την ώρα τα πάντα είναι χαμένα μπροστά μου. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ναι. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να είστε καλά. Θέλω να ρωτήσω τον πατέρα Στυλιανό. Ναι. Πόσο επηρεάζει τον ύπνο το άγχος των άνθρωπων, γενικά. Πόσο επηρεάζει τον ύπνο το άγχος. Τον ύπνο, να μην μπορεί κανείς να κοιμηθεί από άγχος. Μάλιστα. Μάλιστα. Να ολοκληρώσω και θα σας απαντήσω. Ναι. Γράφει λοιπόν, τρέμω, κοκκινίζω και κάποιες φορές η φωνή μου γίνεται βραχνή. Έφτασα μάλιστα μέχρι σημείο να μείνω άφωνος. Δεν μπορώ πάντα να προφασίζομαι πως είμαι βραχνιασμένος. Δεν μπορώ να δικαιολογηθώ. Βλέπετε ακριβώς μια αδυναμία διανοητική, η οποία έχει ως συνέπεια και κάποια συγκεκριμένη, συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς, μάλιστα, ο οποίος αντιτίθεται σε αυτά τα οποία ήταν γνωστά του μέχρι εκείνη ακριβώς την ώρα.
κόβεται η φωνή, η χρόνη, τραυλίζει. Τα πάντα είναι μια χαρακτηριστική, δεν είναι η μοναδική, είναι ακριβώς μια χαρακτηριστική έτσι περιγραφή. Να δώσουμε απάντηση στον ενός, και επίσης θα πρέπει να τονιστεί το εξής, βεβαίως και θα δώσω την απάντηση. Σας είπα προηγουμένως για το άγχος και το φόβο των μαθητών. Επίσης, σε νέους φοιτητές της Δυτικής Αφρικής, σε χώρες δηλαδή όπου εισβάλλει ο δυτικός πολιτισμός, το άγχος στην προσπάθειά τους να ισορροπήσουν μεταξύ του παραδοσιακού οικογενειακού περιγύρου και των νέων πολιτισμικών δεδομένων προκαλεί αυτό το οποίο λένε κούραση του εγκεφάλου. Μάλιστα. Που συνιστά μια στήρα, μη δημιουργική, μη παραγωγική κατάσταση. Αυτή ακριβώς η στήρα, η μη δημιουργική, η μη παραγωγική κατάσταση, αυτή δηλαδή η κούραση του εγκεφάλου, είναι και το σημείο εκείνο, με πολύ πολύ απλά λόγια, το οποίο δημιουργεί, επιφέρει, αναδύει μετά στα πλαίσια ενός εντόνου άγχους και την αϊπνία. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο, κυρίως και κατεξοχή, θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι άνθρωποι έχουν πολύ άγχος ότι δεν θα πρέπει να καταφεύγουν σε υπναγωγά φάρμακα. Σε αγχολητικά που λέμε. Αλλά, και υπναγωγά. Όχι σε υπναγωγά φάρμακα. Μάλιστα. Αλλά σε φάρμακα, εάν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αγωγή φαρμακευτική, αγχολητικά. Να φύγει το άγχος. Εγώ θα έλεγα και αγχολητικά. Αυτό να το συζητήσουμε όταν θα μιλήσουμε για τη θεραπεία. Έχω να συζητήσω ένα το πιο καλύτερο αγχολητικό φάρμακο, το οποίο κατ' εμέ είναι η νοερά προσευχή. Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας. Αυτό είναι το πιο καλύτερο αγχολητικό φάρμακο, το οποίο θεραπεύει κάθε άγχος. Αλλά είμαι απόλυτα σύμφωνο σε αυτό το σημείο, με μια μικρή έτσι ένσταση. Όταν είναι άμεσο το πρόβλημα και πολύ εντεταμένο, τότε χρειάζεται και επέμβαση χημική. Πρώτον, αυτό και δεν θα πρέπει. Σωστού γιατρού. Που να μην και, δεν θα πρέπει, και δεν θα πρέπει από την άλλη πλευρά να λησμονούμε ότι οι άνθρωποι βρισκόμαστε, είμαστε εκτεθειμένοι μέσα στον νόμο της τώρας και κατά παρόμοιο τρόπο που κάποιος θα χρειαστεί τον ορθοπαιδικό γιατί έσπασε το χέρι. Σωστό. Του. Θα χρειαστεί τον γαστρεντερολόγο διότι έχει γαστρίτιδα ή έλκος ή οτιδήποτε άλλο. Κατά παρόμοιο τρόπο και μόνο μέσα σε αυτά τα αυστηρά πλαίσια θα πρέπει πράγματι να ασκηθούμε στο να αποβάλουμε το άγχος με τους τρόπους και με και τις μεθόδους του ψυχιάτρου του με τις μεθόδους τις οποίες όπως και η επιστήμη μας δίνει. Τον Λουκά γιατρό, ο Παύλος. Και βεβαίως. Μην ξεχνάμε, πρέπει να το λέμε και ως κληρικοί. Λέγει η Παλαιά Διαθήκη, λέει ο Θεός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, τίμα ιατρών και γάρο Θεός έκτισε αυτόν, ο Θεός έκτισε τον ιατρών, βεβαίως, και φάρμακα έδωκε, ώστε ενδοξάζεστε, ενδισταυμασίστε αυτού. Άρα και η αγωγή φαρμακευτική ή όποια αγωγή φαρμακευτική είναι αιτία και πρέπει να αποτελεί λόγο δοξολογίας του Θεού. Μάλιστα. Ήδη η ώρα μας μπλώθηκε, πατέρα Στυλιανέ. Αρχίσαμε λοιπόν την έρευνα σε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, που είναι μια αρρώστια της καθημερινότητας. Σε κάθε μας βήμα αγχωνόμαστε, οι πάντες έχουμε περάσει από τις αγχώνες του άγχους. Φτιάξαμε μια ζωή που όλο μας κρεμάει, μας αγχώνει, μας φουρκίζει, θα το πω πιο απλά, με τα τόσα προβλήματα, προβλήματα περιβαλλοντολογικά, προβλήματα ανταγωνισμών, προβλήματα που έχει μέσα του ψυχογενή ο άνθρωπος, προβλήματα υπαρξιακά. Σε όλα αυτά έχει να δώσει μια απάντηση η ψυχιατρική και η ορθόδοξη τρόπος ζωής. Βέβαια, μεγάλη, θα λέγαμε, αύξηση του άγχους επικρατεί στις κοινωνίες. 10% του πληθυσμού είναι που είναι αγχωμένο, με παθολογικό άγχος. Επομένως, θα δούμε και σε επόμενες εκπομπές, όταν θα έχει την ευκαιρία ο πατήρ Στυλιανός, μετά από 40 περίπου μέρες, θα δούμε πάλι λοιπόν το άγχος και θα εξετάσουμε σαν δεύτερο λοιπόν θέμα την λειτουργία του άγχους πιο λεπτομεριακά, την πρόληψη του άγχους, τη θεραπεία του άγχους σε μια σειρά 5-6 περίπου ακόμη ομιλίων. Να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Στυλιανό που είχε την καλοσύνη να προσέλθει σήμερα και να μας καταθέσει με την απλή γλώσσα του και τις εικόνες του κάποια στοιχεία εισαγωγικά. Τώρα ξεκινήσαμε το θέμα, δεν το κλείσαμε, το ξεκινήσαμε και θα το δούμε με μεγάλη ευρύτητα και σε πολύ βάθος, χρησιμοποιώντας της επιστήμης τα στοιχεία και της ορθοδόξης θεολογίας, της αρχές και εμπειρία. Και την εμπειρία της Εκκλησίας. Την αγιοπνευματική εμπειρία της Εκκλησίας που μπορεί να βοηθήσει στην διέξοδο από τα άγχη, από τα διέξοδα του άγχους. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε. Ευλόγη Κύριος, 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 Κύριος